Είναι Αριστοτέλειο. 6 Ιουνίου. 6 Ιουνίου. Και σε φύγει ο Μάιος. Ξέρετε ότι θα γυρίζουμε αυτά από 23 μέρες, το ξέρετε. Λοιπόν, σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ένα βίντεο εισαγωγικό, θα έλεγα εγώ, γιατί θα συνεχίσω κι εγώ μετά από σένα. Εντάξει. Θα πάρω αφορμές από εσένα, από αυτό το βίντεο, και μετά από αυτό θα φτιάξω κι εγώ ένα άλλο για το πώς επιλέγουμε ψυχολόγο. Γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο κανάλι, το έχουμε συζητήσει και στην Αθήνα από κοντά στο ψυχολογικό εργαστήρι. Το ερώτημα είναι πού κάνουμε ψυχοθεραπεία ή πώς επιλέγουμε πού θα κάνουμε ψυχοθεραπεία. Να σου πω εγώ τι νομίζω αρχικά και να μου συμπληρώσεις. Νομίζω ότι καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο, όχι σε κάποιον που δεν είναι ψυχολόγος και είναι απλώς ψυχοθεραπευτής, γιατί ο ψυχολόγος έχει μια ευρεία. Γιατί ο ψυχολόγος έχει μια ευρεία γνώση των θεωριών προσωπικότητας, της ψυχοπαθολογίας, των διάφορων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, και είναι πιο ασφαλές να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο παρά σε κάποιον που δεν είναι ψυχολόγος. Ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό. Σε κάποιο ψυχολόγο που είναι και ψυχοθεραπευτής. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχολόγοι που είναι και εγγεγραμμένοι και έχουν και άδειες και απ' όλα, οι οποίοι δεν είναι ψυχοθεραπευτές. Όταν λες δεν είναι ψυχοθεραπευτής, εννοείς δεν έχει τελειώσει μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική σχολή, να είναι επιστοποιημένος. Ναι, δεν έχουν επιστοποίηση ψυχοθεραπείας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή για να γίνεις ψυχολόγος, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Κύπρο μιλάω, δεν επιβάλλεται το να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία. Πρέπει να τελειώσεις τη σχολή σου, να κάνεις το μεταπτυχιακό σου και να κάνεις πρακτική και μόνο, αλλά δεν επιβάλλεται να κάνεις ψυχοθεραπεία. Είναι πιο ασφαλές ο ψυχολόγος που θα επιλέξεις να είναι και ψυχοθεραπευτής, ούτως ώστε, γιατί είναι σίγουρο ότι έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Άρα αυτό που λέει Αριστονίκη είναι ότι τα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εικαστική ψυχοθεραπεία που είσαι ένας από τους διδάσκοντες σε αυτό το πρόγραμμα, ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία, ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία Gestalt, ή το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική μέθοδο, για να το παρακολουθήσει κάποιος και να γίνει ψυχοθεραπευτής, είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό για να τελειώσει αυτό το πρόγραμμα να κάνει και ο ίδιος προσωπική ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Άρα λέει Αριστονίκη ότι... Και εποπτεία και ψυχοθεραπεία και συνεχή group review. Δηλαδή υπάρχει group από θεραπευτές, ναι, που συζητάς μια φορά τον μήνα, και ψυχοθεραπεία και εποπτεία. Okay. Για να μπορέσουν να σου δώσουν άδεια για να είσαι. Άδεια εννοείς να σου δώσουν την πιστοποίηση ότι την είσαι ψυχοθεραπευτής και να είσαι εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής. Υπάρχει στην Ελλάδα όμως εγγεγραμμένος ψυχοθεραπευτής. Υπάρχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα είναι στα σκαριά. Δεν υπάρχει ακόμα όμως. Okay. Στην Κύπρο ψηφιστήκε. Υπάρχει, ναι, το 2021 έχει ψηφιστεί. Και έχουν μητρό ψυχοθεραπευτών. Δεν το ήξερα. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ απορίας άξιο πώς δεν πήγαν οι ψυχοθεραπευτές στο ΓΕΣΥ και πήγαν οι ψυχολόγοι. Γιατί πώς γίνεται να μπήκε ο λογοθεραπευτής, να μπήκε ο εργοθεραπευτής, αλλά να μπήκε ο ψυχολόγος? Αφού εγώ διάγνωση... να σου πω, επειδή δεν βλέπω κόσμο πλέον, είμαι πίσω από αυτές τις εξελίξεις όσον αφορά στα συνδικαλιστικά και στο θέμα της αντιδότησης. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Άτε ρε. Λοιπόν, άρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι ψυχολόγος για τον λόγο που σου είπα. Άρα έρχεσαι εσύ τώρα και μας δίνεις μια έξτρα πληροφορία ότι ψυχολόγος ο οποίος να είναι διαπιστωμένος ψυχοθεραπευτής σε μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο τουλάχιστον, γιατί εσύ είσαι πολλές. Τουλάχιστον σε μια, και να έχει κλινικών πληθυσμών εκεί που σε ενδιαφέρει, γιατί δεν μπορεί να είσαι γενικός ψυχοθεραπευτής. Ή θα βλέπεις παιδιά, ή θα βλέπεις ενήλικες, ή θα βλέπεις οικογένειες, ή αν θα τα βλέπεις όλα θα πρέπει να είσαι επιστοποιημένος για όλα. Άλιστα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει κάνει πρακτική με ενήλικες δεν μπορεί να δει παιδί για μένα. Τώρα θέλω να πω κάτι για σένα, γιατί οι Κύπροι, οι Ελλαδίτες δεν έχουν αυτό το θέμα. Όταν σε συστήνω μου λένε «Μα αυτή είναι παιδοψυχολόγος» και τους εξηγώ «Είναι και παιδοψυχολόγος». Πες μας τώρα τις ψυχοθεραπευτικές σου πιστοποίησεις. Έχεις τη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Έχω τη συστημική, έχω την art therapy, την εικαστική θεραπεία. Έχω την τραυματοθεραπεία. Την τραυματοθεραπεία που έχεις κάνει και τότε στη... Και έχω και τη γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία και κάνω και γνωστικο-συμπεριφοριστική. Μάλιστα. Την οποία γνωστικο-συμπεριφοριστική την ξεκινήσαμε από το Πανεπιστήμιο, γιατί στη Θεσσαλονίκη ήταν... Ήτανε πολύ... Ναι. Λοιπόν, άρα πάμε σε ψυχολόγο, ο οποίος να είναι και επιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής. Αυτά είναι τα τυπικά προσόντα. Εντάξει. Κάποιοι κάνουν ψυχοθεραπεία σε ψυχιάτρους. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι ψυχίατροι λίγοι, οι οποίοι είναι πολύ έντιμοι και πολύ συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι κάνουν πραγματικά τα προγράμματα της ψυχοθεραπείας όπως πρέπει και είναι επιστοποιημένοι ψυχοθεραπευτές και μπορούν επίσης να κάνουν ψυχοθεραπεία. Αλλά εγώ θα προτιμούσα για κάποιον ο οποίος, τώρα η γνώμη μου είναι, για κάποιον ο οποίος είχε παράδειγμα κατάθλιψη, αγχώδη, διαταραχή, φοβίες κτλ. Μα βρέχει τόσο πολύ. Βρέχει. Μ' αρέσει που είπαμε του κόσμου ότι από την άλλη φορά θα είμαστε με κοντομάνικα. Δεν είπαμε έτσι πράγμα. Είπαμε. Εντάξει, είπαμε, ναι. Απολογούμε που ξέχασα. Ναι. Εμένα δεν είναι και πολύ μακρομανικό. Είναι εκεί μόνο. Τα ρούχα τα βάλα κάτω από τη βεράντα, ναι. Τα έβαλα, εντάξει. Ελπίζω. Έβαλα τα τένα μου που έρχεσαι. Λοιπόν, έχει ψυχιάτρους οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι και είναι και ψυχοθεραπευτές και έχουν τελειώσει και έχουν πιστοποιηθεί ως ψυχοθεραπευτές και έχουν κάνει και ήδη προσωπική ψυχοθεραπεία και είναι κατάλληλοι. Αλλά υπάρχουν και ψυχίατροι οι οποίοι δεν είναι ψυχοθεραπευτές. Έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, την ιατρική σχολή, έχουν κάνει το αγροτικό τους, έχουν κάνει την ειδικότητα στη ψυχιατρική, αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία. Προσοχή σε αυτό. Ακριβώς. Συμφωνώ. Γενικά, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι ψυχολόγος ή όποιος είναι ψυχοθεραπευτής είναι και καλός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι μόνο ψυχοθεραπευτές ή μόνο ψυχολόγοι, οι οποίοι να έχουν έναν ταλέντο σε αυτόν και να είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Έλεγες πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί. Που είναι πολύ καλοί ψυχολόγοι και έχουν και ταλέντο σε αυτό το πράγμα, γιατί χρειάζεται να είσαι και να έχεις και μια πληθώρα στοιχείων συναισθηματικής νοημοσύνης, τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά για να ασκείς αυτό το επάγγελμα. Και επίσης χρειάζεται να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορείς ανά πάσα στιγμή να κλείνεις το γραφείο και να φεύγεις τρέχοντας, ενώ όταν κουραστείς να έχεις την πολυτέλεια, θα το πω, γιατί είναι πραγματικά πολυτέλεια, να ξεκουράζεσαι, γιατί είναι ένα επάγγελμα βαρέων, πολύ δύσκολο, και εκτός από το να ψυχοθεραπεύεσαι και να έχεις το δικό σου θεραπευτή και όταν αισθάνεσαι βάρος να μπορείς να συζητάς και να λες πράγματα και τον επόπτη σου, χρειάζεται και να ηρεμάς και να φεύγεις και να κάνεις διακοπές συχνά. Ένας ψυχολόγος χρειάζεται πολύ συχνά διακοπές. Πώς μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει να βρει τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή για αυτόν, αν αυτός ο ψυχολόγος που είναι και ψυχοθεραπευτής πάει διακοπές ή όχι? Κοιτάζει το Instagram του? Όχι, δεν κοιτάζει το Instagram του. Το λέω με την έννοια ότι πρέπει τώρα να. Τώρα το λες για τους νέους συναδέρφους αυτό. Ναι, το λέω για να είναι. Παιδί μου, φαίνεται, αν είναι κουρασμένος ένας θεραπευτής, αν έχει πολλά χρόνια στην πλάτη του και είναι κουρασμένος, μπορεί αυτό να μην αρέσει. Εμένα, ας πούμε, η πρώτη μου εμπειρία ήταν με έναν πολύ κουρασμένο θεραπευτή, αρκετά μεγάλο σε ηλικία, με πολλή εμπειρία, αλλά ήταν ψυχοφθόρα για μένα η πρώτη μου εμπειρία, γιατί δεν μου είπε ούτε μια λέξη. Κοιτούσε το ρολόι του. Μάλιστα, κοιτούσε το ρολόι του και τη βροχή. Την ψυχανάλυση μου ήταν η εμπειρία σου, λοιπόν. Όχι, σε άλλους έλεγε 2-3 πράγματα. Σε μένα ούτε μία λέξη δεν είπε. Στη Θεσσαλονίκη πήγα. Στο κέντρο ψυχικής υγείας. Α, οκ. Γιατί νομίζω ότι πρέπει. Τη λέω έναν καθηγητή που είχαμε παλιά που τα ψυχαναλυτής πέθανε. Τι γλυκάς που ήταν. Εκείνος δεν νομίζω να ήταν έτσι. Τον έφτασε, δεν ήταν. Το δόκτωρο Στάθιο. Του πήρα τη μάνα μου μια φορά. Πολύ γέλιο. Δεν ήταν ψυχαναλυτής ο Λιμπεράκης. Ήταν διαπιστευμένος ψυχαναλυτής, αλλά ήταν πιο πολύ ανθρωποκεντρική η προσέγγιση του. Λοιπόν, παίζει πολύ ρόλο αν ο ψυχολόγος ή ψυχολόγος που θα επιλέξουμε για ψυχοθεραπεία είναι άνθρωπος που ταιριάζουν. Εκτός από αυτόν θα πρέπει να νιώθουμε οικία μαζί του. Να μας βγάζει ένα συναίσθημα ότι μπορούμε να μιλήσουμε άνετα. Να νιώθουμε ένα ασφαλή δεσμό με τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο μας. Να νιώθουμε όμορφα μαζί του, να νιώθουμε οικία μαζί του, γιατί είναι απαραίτητο συστατικό για τη θεραπευτική σχέση. Και άμα κάτι μας ενοχλεί, να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας να το λέμε. Πρέπει να το λέμε. Να του πούμε, ξέρεις, δεν μ' αρέσει αυτόν, ή εξήγησε μου γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, νιώθω έτσι όταν γίνεται αυτόν, για να σου πει και εκείνος τη γνώμη του κτλ. Ο ψυχολόγος πρέπει να παραδέχεται τα λάθη του. Για παράδειγμα, την ώρα της θεραπείας μπορεί να έρθει ένα μήνυμα και να πιάσει το κινητό του για το δει. Και να του πει ο θεραπευόμενος, δεν μου δίνεις προσοχή, κοιτάς το κινητό σου. Τι πρέπει να του πει ο ψυχολόγος? Του πει με συγχωρείς, δεν ήθελα να σε κάνω να αισθανθείς άσχημα, θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω. Μπράβο. Όχι δικαιολογίες, μα πρέπει να κοιτάζω το κινητό μου γιατί είναι η δουλειά μου. Το αφήνει. Άνθρωποι είμαστε, we might sleep. Μπορεί να κάνουμε λάθη. Όχι ρε παιδί μου, μπορεί να έχουμε να περιμένουμε κάτι με αγωνία. Μπορεί να χτυπά συνέχεια και να ανησυχήσουμε. Μπορεί να χίλια δύο πράγματα. Μπορεί και να μην έχουμε όντως την προσοχή και να θέλουμε. Είναι ανθρώπινο, ρε. Είναι ανθρώπινο. Δηλαδή. Κάνε έτσι στο ψυχολόγο σας άμα το δείτε. Καλά να έχουμε μια Κοιτάξτε να δεις, δεν υπάρχει εξιδανικευμένος. Είναι πολύ σημαντικό και οι προσδοκίες μας πόσες θα είναι. Ναι. Είναι άνθρωπος ο ψυχολόγος, ο οποίος μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να θέλει να κουράστηκε, μπορεί να θέλει να κάνει ένα διάλειμμα, μπορεί γενικότερα να κάνει λάθος. Μπορεί να γίνει λάθος, ρε. Μπορεί να γίνει λάθος. Μπορεί να γίνει λάθος. Μπορεί να γίνει ένα συναίσθητα. Πες του το. Ξέρεις, με ενοχλεί αυτό το πράγμα που κάνεις. Ναι, λέτε στο ψυχολόγο σας. Αυτό που μου είπες τώρα με έχει ενοχλήσει, θέλω να το συζητήσουμε. Και μπορεί μέσα από τη συζήτηση να μάθετε και πράγματα για σας πολύ χρήσιμα. Ναι. Δεν μιλάω τώρα για την ιστορία της ψυχανάλυσης που θα σου πει ο ψυχαναλυτής. Φταίω εγώ, δηλαδή φταίς εσύ. Δηλαδή τα γυρίζει όλα εναντίον σου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι για όλα αυτά που μας ενοχλούν ευθύνεται ο ψυχολόγος μας, έτσι, για να μην δώσουμε λάθος μήνυμα. Γιατί πολλές φορές κάνουμε και προβολές. Κάνουμε και προβολές και πολλές φορές έχουμε εξιδανικεύσει τον ψυχολόγο μας. Έχουμε υπερβολικές προσδοκίες από τον ψυχολόγο μας και αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ή μπορεί και να είμαστε τοξικοί απέναντι στο ψυχολόγο μας, όπως να είναι και εκείνος τοξικός απέναντι μας. Αποκλείεται ψυχολόγος τοξικός απέναντι στον πελάτη. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάθε τι που μας ενοχλεί είναι δικό του. Μπορεί να είναι δικό μας. Και μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Και επίσης μπαίνουμε πολύ συνειδητά στη διαδικασία να εκτιμούμε τη ψυχή μας, το χρόνο μας, την ενέργεια μας, τα λεφτά μας που πληρώνουμε για την ψυχοθεραπεία. Και εάν δεν μας ικανοποιεί η ψυχοθεραπευτική συνθήκη και περάσει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, δικαιούμαστε να πούμε θέλω να σταματήσω τις συνεδρίες και να ψάξουμε κάποιον άλλο με τον οποίο να ταιριάζουν. Δεν σημαίνει ότι, εντωμεταξύ εδώ θέλω να μοιραστώ ότι σε όλους τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές έχει τύχει κάποιοι θεραπευόμενοι να σταματήσουν. Σε όλους. Γιατί ίσως δεν ταιριάζουν τα χνότα τους, ίσως δεν ήταν καλή χημεία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Δεν σημαίνει πως δεν είναι καλός αυτός ο ψυχολόγος και θα τον πετάξουμε στην πυρά ή ότι ήταν ιδιότροπος ο θεραπευόμενος. Τώρα, αν ένας έχει πάει σε 30 ψυχολόγους και τους έχει βγάλει όλους κάρτους, εκεί ίσως αυτός να μην θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία. Ίσως λέμε. Οι πολλοί σταματάνε γιατί είπαν κάτι που δεν τους άρεσε. Πήγαινε και πες το, ρε παιδί μου. Πήγαινε στο ψυχολόγο και πες αυτό που είπες με ενόχλησε. Ναι. Εντάξει, κρατάω αυτό που είπες, ψυχολόγος με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αλλά και πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής, για να είμαστε σίγουροι ότι έχει περάσει μέσα από τη διαδικασία της προσωπικής ψυχοθεραπείας και της εποπτείας. Και επίσης κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, δικαιούμαστε να κάνουμε ερωτήσεις, δεν είναι? Φυσικά. Στην πρώτη συνάντηση θεωρώ ότι θα ήταν καλή ιδέα να πούμε είμαι αυτός ο άνθρωπος, έχω αυτό το στυλ, λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Μα θα φανεί και από την πρώτη και από τη δεύτερη συνάντηση το στυλ μας αν ταιριάζει. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι πολύ έτσι, αποστασιοποιημένος ψυχολόγος και να μην μας αρέσει. Κάποιος να είναι πολύ εκδηλωτικός και να μην μας αρέσει. Είχα θεραπευόμενους, αυτό θέλω να σου πω. Είχα θεραπευόμενους, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, οι οποίοι μου είπαν δεν ταιριάζουν. Θέλω κάποιον ο οποίος να είναι πιο μαζεμένος. Και οπωσδήποτε τους... Ή η προσέγγιση να μην ταιριάζει, να θέλουν κάτι άλλο. Ναι. Όχι, εμένα μου έχει τύχει να μου πούν ότι ξέρεις, είσαι πάρα πολύ... Μιλάς πολύ ή είσαι πολύ... Πώς μου το είχε πει μια κοπέλα. Είσαι πολύ εκδηλωτική και εγώ είμαι πιο κλειστός χαρακτήρας και προτιμώ να μου συστήσεις κάποιο ψυχολόγο με πιο κλειστό χαρακτήρα, και τη σύστησα και ήταν και πολύ ευχαριστημένη μετά. Παλιά τώρα, ήταν πρωτού σε γνώρισα σαν αυτό. Δηλαδή δεν... Και ας μην μυθοποιούμε ανθρώπους. Δηλαδή αν κάποιος ψυχολόγος είναι διάσημος, αν έχει κανάλι στο YouTube για παράδειγμα, και είναι πολύ μεταδοτικός στον τρόπο που μιλάει, δεν σημαίνει ότι είναι και ο τέλειος ψυχολόγος. Ή αν κάποιος ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής βγαίνει στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι και ο τέλειος ψυχολόγος. Και όλοι αυτοί που δεν βγαίνουν στην τηλεόραση δεν είναι καλοί ψυχολόγοι. Και όλοι αυτοί που δεν είναι διάσημοι, δεν είναι γνωστοί, δεν έχουν πολλούς ακόλουθους, ότι δεν είναι καλοί ψυχολόγοι. Έκανε ένα σχόλιο σε κάποια φάση και θα κλείσουμε αυτό. Μία συνάδελφος σε ένα από τα βίντεο, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιον. Και λέει, είμαστε κι εμείς οι ψυχολόγοι, οι στρατευμένοι, λέει, οι οποίοι είμαστε σε ένα δωμάτιο και βάζουμε την ψυχή μας και την ενέργεια μας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Κάπως έτσι το είχε. Και ήταν έτσι πολύ γλυκό και πολύ ποιητικό και ανθρώπινο, και με άγγιξε βαθύτατα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα χώρο, που, το δωμάτιο, το γραφείο του κάθε ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγου, που είναι, λέει, δεν, ξέρεις, ένας ψυχολόγος μπορεί να μην το έχει να κάνει δημόσιες ομιλίες, μπορεί να μην το έχει να φτιάχνει βίντεο, μπορεί να μην το έχει να κάνει πράγματα τα οποία να απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Μπορεί όμως μέσα σε εκείνο το δωματιάκι της ψυχοθεραπείας να κάνει με πολύ ενσυνειδητότητα τη δουλειά του ανθρωπισμό. Θέλουμε ο ψυχολόγος να έχει ενσυναίσθηση. Να είναι ανθρώπινος. Ναι, να νιώθουμε ότι μας ακούει. Να αγαπάει τον άνθρωπο, να αγαπάει το θεραπευόμενο του. Και αν νιώσει ότι δεν μπορεί να ταιριάξει, γιατί κάτι του χτυπάει καμπανάκι στο θεραπευόμενο, να τον αφήσει να φύγει, να πάει σε κάποιον άλλον που μπορεί να είναι. Και επίσης οι θεραπευόμενοι δεν είναι πελατάκια. Του στυλ κρατάω εδώ ανθρώπους και τους έχω για χρόνια να τους αρμέγω. Οι θεραπευόμενοι είναι άνθρωποι τους οποίους σεβόμαστε. Δηλαδή ένας καλός ψυχολόγος, καλός ψυχοθεραπευτής τους σέβεται και βλέπει τις δικές τους ανάγκες και δεν τους βλέπει καθιονδήποτε τρόπο ως χρήματα, ως αντικείμενα, ως... Και όταν δει ότι θέλουν να πάνε αλλού, τους συστήνει, τους παραπέμπει, τους βοηθάει, ναι. Τους κάνει εύκολο η διαδικασία για να βρούνε και αυτοί έναν έτσι ομαλό δρόμο προς αυτήν την πολύ δύσκολη και... Εγώ βρήκα την ψυχολόγο μου και είναι πάρα πολύ καλή. Θα έχετε σχόλια από αυτό το βίντεο και θα σας απαντήσουμε, είτε με σχόλια είτε με άλλο βίντεο. Φιλιά, bye.